25 χρόνια δημιουργίας και χαράς με τη συμμετοχή και των τριών γενεών από ανθρώπους που αγάπησαν το σύλλογό μας και τον έφεραν εκεί που είμαστε σήμερα και βρισκόμαστε και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Ένα ιδιαίτερο όμως ευχαριστώ αξίζει στους νέους ανθρώπους μας που πάντα ήταν το δημόσιο πρόσωπο του συλλόγου μας κάθε φορά που με ζωντανό τρόπο παρουσιάζουν τις παραδόσεις, τα είδη και τα έθιμά μας. Είτε σε χοροσκρίδες, είτε στα διάφορα φεστιβάλ της Ομοσπονδίας, αλλά και σε ποντιακές γιορτές εδώ στο Βούπερταλ και σε άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πάντα μας κάνουν περήφανους και μας δίνουν δύναμη και συνέχεια στους αγώνες μας που δεν σταματούν ποτέ και απαιτούν πολύ χρόνο, πολύ ενέργεια και τη δυνατά νεύρα. Έτσι δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω και ιδιαίτερα όλους όσους δούλεψαν στο μέχρι τώρα διοικητικά και να ευχηθούμε να υπάρχουν πάντα συνεχιστές αυτού του έργου. Βέβαια, χωρίς τη συμμετοχή όλων εσάς δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τίποτα. Δημιουργήσαμε μία μικρή πατρίδα σε ένα φιλόξενο τόπο, μακριά από τη δικιά μας και έτσι κάνουμε τη νοσταλγία μας μικρότερη. Αυτό το πετύχαμε όλοι μαζί και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Οι δραστηριότητες του συλλόγου μας είναι... Οι δραστηριότητες του συλλόγου μας στα 25 χρόνια είναι πολλαπλές. Δεν θα αναφερθούμε σήμερα σε αυτά, θα ετοιμάσουμε μελλοντικά ένα λεύκομα όπου θα μπορούμε να παρουσιάσουμε την άολη ζωή του συλλόγου μας σε όλο το διάστημα της ζωής του. Επειδή όμως σήμερα θα μιλήσουν αρκετοί άνθρωποι, θα ήθελα να σταματήσω εδώ και να σας ευχηθώ να έχουμε όλη μια ευχάριστη βραδιά και να έχουμε και την ανάλογη υπομονή για να παρακολουθήσουμε όλα όσα σήμερα ετοιμάσαμε. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στον Ζάχο Χατζηχριστίδη. Καλησπέρα και από μένα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους μας θυμήσατε για τα 25 χρόνια του συλλόγου μας. Αυτά, έχω να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όσους τους συλλόγους και σποντζόρους που ήρθαν εδώ πέρα και μας θυμάνε εδώ πέρα και βλέπω είναι πολύ, πάρα πολύ και τους αδερφούς συλλόγους. Να δείξουμε ένα πρόσωπο το οποίο προσφέρει στο μέγιστο στο σύλλογό μας και να τον κάνουμε σε επίτιμο πρόεδρο του συλλόγου μας. Ο κύριος Δημήτριος Τριανταφυλλίδης, γνωστός δήμος, στους περισσότερους, είναι από τα πρόσωπα του συλλόγου, τα οποία ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του αφιέρωσε στο σύλλογό μας και συνέβαλε ώστε να αναδειχθεί σε ένα νέο σύλλογο που η παρουσία του στο ποντιακό χώρο και η ζωή του Βούπερταλ είναι αξιόλογη. Παρακαλώ τον κύριο Δήμο Δημήτριο Τριανταφυλλίδη να μας απαγγείλει ένα χαιρετισμό. Πραγματικά, προσέφερα και προσπαθώ κάθε μέρα να προσφέρω για τον ποντιακό ελληνισμό, γιατί γνωρίζω και καταλαβαίνω τι τράβηξε τη δική μας όταν ξεκίνησαν Ασομπόντο, πέρασαν την Ρωσία, όλα τα Βαλκάνια και δεν ξέρω εγώ τι και βρέθαμε στη Φουκαρά, την Ελλάδα και μετά από εκεί ευρέθαμε στη Γερμανία ξανά πρόσφυγες. Όλοι πρέπει να αγαπάμε τον ποντιακό σύλλογο του Βούπερταλ και όλους εμάς οι οποίοι λίγο πολύ προσφέραμε και προσφέρουμε στον ποντιακό ελληνισμό. Εγώ πάντως πάντοτε θα είμαι μαζί τους, είτε ζωντανός είτε πεθαμένος. Ευχαριστώ όλους, να είστε καλά και στην επόμενη χρονοσπαγίδα θα τα ξαναπούμε. Να αγαπήσετε το σύλλογο,
θα βοηθήσει τον σύλλογο, βάζοντας και το χεράκι στην τσέπη, βάζοντας ένα περιτάρικο τον χρόνο. Ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την Προεδρία μας, η οποία πράγματι τρέχει κάθε μέρα για τον ποντιακό νησμό. Την ευχαριστούμε. Στεναχωρέθηκε η Σοφία γιατί δεν είπα και το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου. Όλοι τρέχουμε και θα τρέχουν. Καλά κάνουμε. Τους ευχαριστούμε εγώ. Η Νέα Δημοκρατία για να γλύτουνα στο Μητσοτάκη τον κάνανε επίτιμο πρόεδρο. Ίσως αυτήν αγκετώσει να προεύναμε σου λέει κάνε τον επίτιμο πρόεδρο να σταματά να γίνει τίποτε. Παντός ευχαριστώ. Το δέχομαι με μεγάλη ευχαρίστηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανάποδα δεν τα κρατάω.